για κραυγαλαίες περιπτώσεις αδικιών κατά την εκτίμηση και τελική απόφαση του εφετείου που αφορούν σε απαλωτριώσεις στη Δυτική Αχαία, κάνει λόγο εξειδικευμένο σε ζητήματα απαλωτριώσεων δικηγόρος Θεοφάνης Βλάχος. Ο κ. Βλάχος αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα απαλωτριώσεων με φόντο τη χάραξη της Πατρών Πύργου, τα οποία αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες τμήματων γης με ψίχουλα. Ιδιαίτερη αίσθηση κάνουν μικρά κομμάτια γης, τα οποία ωστόσο περιείχαν γεωτρήσεις για τις οποίες οι ιδιοκτήτες είχαν ξοδέψει μία μικρή περιουσία. Το εφετείο Πατρών επιδίκασε αποζημίωση ακόμη και 12,80 ευρώ για γεώτρηση που κόστησε στον ιδιοκτήτη δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να διανυχθεί. Αντί να βάλει οριστική τιμή ανά μέτρο βάθους, μέτρο βάθους, έβαλε σε απομόνες 150, 160, 130 και 140 μέτρα βάθος που αξίζουν, οι δαπάνοι είναι 40, 50 και 60 χιλιάδες ευρώ, έβαλε αποζημίωση ένα τεμάχιο 14 τόσο, 13 τόσο. Ευρώ. Ναι. 14 ευρώ. Ναι, τεμάχιο, ναι. 12 τόσο, 14 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Για δαπάνη 40.000 ευρώ, ο άλλος ναι, θα πάρει ναι, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, θα πάρει 14-20, 13 τόσο, 12-80. Για την απαλωτρίωση της γεώτρησης που έχει. Ναι, ναι, ήταν 160 μέτρων.